300.000 τουριστικών αφίξεων τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία. Απολογίζεται να είναι η απώλεια για τον τουρισμό της Κύπρου από την κατάσταση που διαμορφώνεται με την εισβολή. Πρέπει να θεωρούμε ότι θα είναι δύσκολο να έχουμε αφίξεις από αυτές τις αγορές, ιδιαίτερα η Ουκρανία. Σίγουρα για ανθρωπιστικούς λόγους, η Ρωσία λόγω των περιορισμών. Το Plan B του Υφυπουργείου είναι έτοιμο να ξεδιπλωθεί με το βάρος να πέφτει πλέον σε άλλες αγορές, προκειμένου να υπάρξει αντιστάθμισμα των απολειών. Σε αυτές τις χώρες είναι που στρέφονται οι ελπίδες του κυπριακού τουρισμού. Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Γερμανία, Ελβετία, Ουγγαρία, σκανδιναβικές χώρες είναι όσες πιθανότατα να καλύψουν το κενό που θα δημιουργηθεί. Χώρες οι οποίες έχουν σημαντικό αριθμό πτήσεων προς την Κύπρο, μεταξύ 20 και 40 πτήσεις την εβδομάδα έκαστη. Νέος πονοκέφαλος ξεκινάει και για την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ήδη έχει αρχίσει το κύμα των πρώτων ακυρώσεων, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί. Υπήρξαν κάποιες ακυρώσεις, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά βγάζει από το κάδρο των δυνητικών τουριστών την Ρωσία και την πολλά υποσχόμενη Ουκρανία. Από τον Απρίλιο ξεκινούσαν οι κρατήσεις τόσο από τη ρωσική όσο και από την ουκρανική αγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αυτές πλέον δεν θα γίνουν.